Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι έφτασε. Και φυσικά πάρα πολλοί από εσάς έχετε αρχίσει ήδη τις πρώτες εξορμήσεις στις παραλίες. Η γαλάζια σημαία σε μία ακτή πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα διεθνές σύμβολο το οποίο απονέμεται από το 1987. Βραβεύονται λοιπόν οι ακτές για την ποιότητα των νερών τους και όχι μόνο. Η Ελλάδα φέτος κατέλαβε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 49 χώρες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες. Βραβεύτηκαν 393 ακτές. Βέβαια, την πρώτη θέση κατέλαβε η Ισπανία και θα δείτε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής για ποιο λόγο. Σήμερα λοιπόν θα χαρτογραφήσουμε τις παραλίες που βραβεύτηκαν, αλλά και θα δείτε πώς βραβεύτηκαν, για ποιο λόγο βραβεύτηκαν και με ποια κριτήρια. Επίσης, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται με αυτές τις παραλίες που δεν βραβεύτηκαν, δηλαδή δεν πήραν γαλάζια σημαία. Είναι κατάλληλες για κολύμβηση ή όχι. Θα μας το πούν οι ειδικοί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, ζωντανές συνδέσεις με πάρα πολλά νησιά, με δημάρχους αλλά και τουριστικούς πράκτορες, προκειμένου να δούμε πόσο θα μας στοιχήσουν οι φετινές διακοπές. Θα υπάρχουν φθηνές διακοπές τελικά ή όχι. Θα μειώσουν οι καταστηματάρχες και οι ξενοδόχοι τις τιμές προκειμένου Έλληνες να πάνε στα νησιά και στους τουριστικούς προορισμούς. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Επίσης, ψάξαμε και βρήκαμε τα τρία φθηνότερα νησιά για φέτος και πώς θα κάνετε φυσικά φθηνές διακοπές. Με ποιους τρόπους θα κάνετε φθηνές διακοπές. Μείνετε μαζί μας αμέσως τώρα, εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Αρχίζει η εκπομπή «Έχω θέμα». Τη δεύτερη θέση κατέλαβε και φέτος η Ελλάδα ανάμεσα στις 49 χώρες του πλανήτη με 393 βραβευμένες ακτές και 9 μαρίνες στις οποίες θα κυματίζει η γαλάζια σημαία. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.103 ακτές και 626 μαρίνες σε όλο τον κόσμο. Οι δήμοι με τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες για φέτος είναι της Κέρκυρας και του Αγίου Νικολάου Κρήτης με 35 και 23 βραβευμένες ακτές αντίστοιχα. Η Ρόδος έχασε φέτος 12 σημαίες και από 32 βραβευμένες ακτές που είχε πέρσι, φέτος η σημαία θα κυματίζει σε μόλις 20. Στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής θα υψωθούν 14 σημαίες, στη Σιθωνία 12, στα Χανιά 11, στο Βόλο 10, όπως και στη Λέσβο. Στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και στο Ρέθυμνο θα κυματίζουν 9 σημαίες, ενώ στους δήμους Ιεράπετρας, Λοκρόνη και Χερσονήσου Ηρακλείου 8 σημαίες. Στους νομούς πρωταθλητές είναι του Λασιθίου με 36 βραβευμένες ακτές, της Κέρκυρας και της Χαλκιδικής με 35 η καθεμιά και το Δωδεκανήσων με 25. Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Foundation for Environmental Education, το οποίο εδρεύει στη Δανία. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας, η οποία είναι ο χειριστής του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από το 1992. Το πρόγραμμα υποστηρίζει η Ειδική Γραμματεία Διδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών, η οποία λειτουργεί το Μητρό Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης. Παρακολουθώντας συστηματικά τις ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λοούμενων, παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον ή δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Κάθε χρόνο πραγματοποιεί τις δειγματοληψίες ελέγχου της ποιότητας των νερών κολύμβησης.
Επιστρέψαμε στο στούντιο. Εξαιρετικό το βίντεο. Πάνω κάτω για να δείτε τι συμβαίνει με τις γαλάζιες σημαίες στην Ελλάδα, τουλάχιστον για φέτος, έτσι όπως ανακοινώθηκαν για το 2013. Πάμε αμέσως στους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής, γνωστοί και από άλλες εκπομπές. Ο Θάνος Ολέκας από τα δεξιά μου, οικονομολόγος. Καλησπέρα. Και συνεργάτης των οικονομικών θεμάτων σε αυτή την εκπομπή. Και από την άλλη πλευρά ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, τεχνολόγος τροφίμων. Χημικός. Και συνεργάτης. Έχεις έρθει πολλές φορές πάνω σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, είναι φορές που έρχομαι και όλο φαίνομαι ο κακός. Ναι, μου το έχουν πει αυτό, ότι κάθε φορά που βλέπουμε Πάνο Παναγιωτόπουλο κάτι κακό συμβαίνει. Είτε στα τρόφιμα, είτε με το καλοκαίρι που έχει σχέση με παγωτά και με διάφορα πράγματα που έχει να κάνει. Και αυτό είναι πολύ επίκαιρο και γενικά καλύτερα να είμαι εγώ ο κακός και να μπορώ να τα λέω, γιατί συνήθως οι υπηρεσιακοί παράγοντες κρατούν διπλωματική στάση και απόσταση μαζί. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα, να αρχίσω από σένα. Ξέρεις τι είναι η γαλάζια σημαία? Ναι, ξέρω, έχουμε ξαναβρεθεί πέρσι τέτοιο καιρό πάλι για τις γαλάζιες σημαίες. Θεωρητικά είναι ένας δείκτης καθαρότητας, αυτό τουλάχιστον στο μέσο πολίτη. Ουσιαστικά σαν διαδικασία είναι μια διαδικασία απόδοσης σημαίων, που πίσω βέβαια σαν διαδικασία έχει πολλά πράγματα που μερικές φορές αρέσουν, μερικές φορές είναι αποδεκτά, μερικές όχι. Θα δούμε. Φάνο. Ναι, οι γαλάζιες σημαίες στο δικό μου το μυαλό, νομίζω και στον περισσότερο πολιτό, είναι ένα τύπου ISO για τις παραλίες. Δηλαδή μια διαδικασία που δεν έχει να κάνει μόνο με την καθαρότητα της θάλασσας και του περιβάλλοντα χώρου εκεί όπου οι λουόμενοι κάθονται, αλλά έχει να κάνει με το θέμα της προσβασιμότητας, αν υπάρχει ναυαγωστός της, ας πούμε, στην περιοχή και διάφορα άλλα κριτήρια τα οποία φυσικά δεν τα γνωρίζουμε σε λεπτομέρεια, απλά ξέρω ότι δεν αφορά μόνο την καθαρότητα των νερών. Ωραία. Εάν κάποιος τώρα μας έβλεπε θα ρωτούσε, δηλαδή αυτή η παραλία η οποία δεν έχει γαλάζια σημαία, είναι βρώμικη, δεν επιτρέπεται να κάνουμε μπάνιο? Σαν πολίτες, εσείς τι πιστεύετε? Θα μας το απαντήσουν αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής πάνω. Το αληθές είναι ότι η γαλάζια σημαία δεν... μάλλον υπάρχει μόνο η γαλάζια, δεν υπάρχει κόκκινη σημαία, δυστυχώς. Αυτό το αποδίδω μόνο το καλό και αφήνω τα υπόλοιπα, για μένα δεν είναι αποδεκτός τρόπος σήμανσης των παραλίων. Το κάποια δεν έχει παραλία γαλάζια σημαία σημαίνει ότι ο οικείος δήμος δεν έχει κάνει αίτημα για πρόγραμμα. Να μπει στο πρόγραμμα. Παράδειγμα, δεν μπορεί κάποια ξερονήσια που είναι παρθένες οι παραλίες και δεν έχουν γαλάζια σημαία να λέμε μην κολυμπάτε εκεί που έχετε φτάσει με τη βάρκα σας. Είναι λίγο όταν υπάρχει μόνο το καλό και δεν υπάρχει το κακό. Για μένα κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ωραία. Θα μπορούσα να ολοκληρώσω. Βάλε μια ανωτελεία να πάμε στον Σταύρο τον Αρναουτάκη, ο οποίος είναι περιφερειάρχης της Κρήτης. Κύριε Αρναουτάκη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Από την Κρήτη. Θέλω να σας πω, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Κρήτη φέτος θα ενισχυθεί πολύ με τουρίστες από τη Ρωσία αλλά και την Ουκρανία. Απ' την άλλη πλευρά όμως αποδεικνύεται και πρωταθλήτρια σε γαλάζιες σημαίες. Ακριβώς. Εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε μέσα από τα έργα τα οποία γίνονται, όπως είναι βιολογικοί καθαρισμοί, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα να έχουμε ολοκληρώσει τους βιολογικούς καθαρισμούς, ειδικά στις τουριστικές και παραθαλάσσιες περιοχές, για να μπορούμε να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό και να έχουμε και γαλάζια σημαία. Με όλα αυτά που είπε ο συνομιλητής σας προηγουμένως. Άρα είμαστε όλοι υποχρεωμένοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, η Περιφέρεια, οι ξενοδόχοι, να έχουμε ένα καθαρό περιβάλλον, να έχουμε καθαρές παραλίες και να μπορούμε να έχουμε και αύξηση τουρισμού. Και επίσης και για εμάς τους ίδιους. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες, είμαστε και εμείς οι ίδιοι που πηγαίνουμε στις παραλίες μας και κάνουμε το μπάνιο μας. Ωραία, εκτός από τις καθαρές παραλίες, ένα βασικό ερώτημα που θα έχει ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή, επειδή το καλοκαίρι ήδη είναι εδώ. Τι θα γίνει φέτος με τις διακοπές? Θα είναι φθηνές οι διακοπές, δηλαδή όταν εννοώ φθηνές προσιτές, να μπορέσει να πάει μια οικογένεια? Εσείς καθημερινά μιλάτε με ξενοδόχους, με ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, με ιδιοκτήτες εστιατορίων κλπ. Τι βλέπετε φέτος? Να σας πω, και σύμφωνα με μελέτες που έχουμε γίνει, είμαστε πάρα πολύ χαμηλοί στις τιμές και ως χώρα αλλά και ως Κρήτη. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια αύξηση του τουρισμού από την Ευρώπη και από την Ρωσία και Ουκρανία. Μάλιστα, τώρα είμαστε με τον Περιφερειάρχη Χιέβο στα Χανιά,
που φιλοξενούμε 100 παιδιά από την Ουκρανία. Ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ της περιφέρειας Κιέβου και περιφέρειας Κρήτης. Αυτό το οποίο μπορώ να πούμε βεβαιότητα ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και για τον Έλληνα. Υπάρχουν εξαίρετα καταλήμματα και ξενοδοχεία με χαμηλές τιμές. Υπάρχουν ταβέρνες που από την κρίση έχουν χαμηλώσει τις τιμές και θεωρώ ότι εάν λίγο ψάξουν οι Έλληνες πατριώτες μας μπορούν να βρουν πολύ καλές τιμές. Αν θέλετε και αν θυμάστε, μπορείτε να μας πείτε για παράδειγμα την κατώτερη τιμή ενός ξενοδοχείου, ενός δωματίου, για ένα δίκλινο δωμάτιο. Δηλαδή αρχίζουν από 40 ευρώ, από 50 ευρώ. Βεβαίως, βρίσκεται και με 40 και με 50 και με 30 ανά άτομο. Ανά άτομο. Ναι. Αλλά υπάρχουν και ξενοδοχεία τα οποία ανάλογα τη σεζόν έχουν διαφορετικές τιμές. Αλλά χρειάζεται ένα ψάξιμο για να μπορεί να δει ο κάθε ένας συμπατριώτης μας ποιες είναι οι καλύτερες τιμές και σε ποιες περιοχές. Γιατί η Κρήτη είναι από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαος, Ρέθυμνο και Νότια. Είναι πάρα πολλές περιοχές που έχουν τουριστικά καταλήμματα. Ωραία, πάνω Παναγιωτόπουλε, θέλω να ρωτήσεις τον Περιφερειάρχη. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αρναουτάκη. Τον θυμάμαι από Υφυπουργό Ανάπτυξης, επί Λούκας Κατσέλη. Γεια σας κύριε Περιφερειάρχα. Γεια σας. Θα ήθελα να πω, να καταθέσω το εξής. Συζητώντας χθες με δύο τραπεζικούς φίλους, οι οποίοι δεν είναι εκείνοι αυτοί που λέμε φτηνοί τουρίστες, είχαν το εξής παράπονο. Βρέθηκαν σε ξενοδοχείο στην Κρήτη πέρσι και ουσιαστικά πλήρωσαν 4-5 φορές πάνω από το κόστος των all inclusive προσφορών. Θα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα για τους Έλληνες, ώστε να μην ή να είναι πιο προσιτές οι τιμές, να το πω αλλιώς. Φτάνουν και πληρώνουν 200 ευρώ, σαν να λέμε τιμή, την πόρτα ενός καλού ξενοδοχείου τετράστερου, την ίδια στιγμή που το ίδιο ξενοδοχείο προσφέρει στα 40 ή 50 ευρώ το ίδιο ακριβώς δωμάτιο σε τουρίστες. Με all inclusive όμως. Με all inclusive. Ναι, ναι. Γιατί αυτή είναι μια άλλη ιστορία το all inclusive. Έχουν κλείσει πολύ πριν και πολύ καιρό πριν. Και για να μην φτάσουν οι Έλληνες να κλείνουν μέσω της TUI, παραδείγματος χάριν, διακοπές στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα και για τους Έλληνες. Ένα πακέτο κατάλληλο που να είναι πιο προσιτό λόγω της κρίσης. Είμαστε τέταρτο χρόνο αέλα. Πολύ σωστά αναφέρεστε, αλλά θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί κατά πολύ και οι ξενοδόχοι μας και κάνουν τιμές ειδικές για τους Έλληνες. Απλώς είναι διαφορετικό το πακέτο αν έχει κλειστεί πριν από 5 μήνες και διαφορετικό αν έχει κλειστεί χθες. Μάλιστα. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτό, αλλά έχουν βελτιωθεί κατά πολύ. Σαν ο Λέκα, έχεις κάποια ερώτηση πριν κλείσουμε τον Περιφερειάρχη? Λίγο να εξηγήσω πάνω σε αυτό. Προς τον Περιφερειάρχη, αν έχεις ερώτηση. Προς τον Περιφερειάρχη, όχι απλά. Κύριε Αρναουτάκη, να σας ευχαριστήσουμε, να προχωρήσουμε εμείς στο θέμα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Πες, Στεφάνο, για να δώσω μια εξήγηση, γιατί αυτό πράγματι συμβαίνει, όντως. Αλλά γιατί συμβαίνει? Γιατί έρχεται η TUI, κάθε μεγάλο τουριστικό πρακτορείο του εξωτερικού, πηγαίνει στην Κρήτη, στην Ένωση Ξενοδόχων ενδεχομένως ή σε μεγάλα ξενοδοχεία και λέει πόσες κλίνες έχεις, πόσα δωμάτια, 200. Σου προαγοράζω τα 150, τα 180, αναλόγως τις ανάγκες, σε τιμή 50 ευρώ ανά κρεβάτι για όλη τη σεζόν. Άρα λοιπόν είναι πολύ λογική αυτή η απόκληση της τιμής, γιατί ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έχει προπουλήσει, έχει δηλαδή κάνει τον προϋπολογισμό του από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για τη σεζόν που έρχεται για όλο το καλοκαίρι, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση. Και βέβαια το all inclusive είναι, στο all inclusive θα αντιδρούν και οι καταστηματάρχες, ναι. Διότι σου λέει τους ματρώνεις, τους ταΐζεις, τους ποτίζεις. Με το βραχιολάκι. Μακάρι να ήταν ελληνικά τα χέρια που έχουν όλα τα ξενοδοχεία. Δυστυχώς αρχίζουν και γίνονται ξένες εταιρείες και εισπράττουν τα του τουρισμού της Ελλάδας και αυτό δεν δημιουργεί μεγαλύτερο ΑΕΠ. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τις προϋποθέσεις για να πάρει μια ακτή γαλάζια σημαία. Όπως είχαμε πριν, είχα πει στην εισαγωγή, η γαλάζια σημαία απονέμεται από το 1987 στις ακτές και στις μαρίνες, οι οποίες πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις. Από το 2000 συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 49 χώρες από όλες σχεδόν τις Ηπείρους. Άρα υπάρχουν και χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες. Είναι ένας θεσμός, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όποιος θέλει το δέχεται, όποιος δεν θέλει δεν το δέχεται. Διότι ξέρω ότι από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, ο καθηγητής ο κύριος Χριστοδουλάκη, οι οποίοι κυρίες και κύριοι πηγαίνουν και κάνουν μετρήσεις
βρίσκουν κάποιες παραλίες πολύ χάλια. Ιδίης και βλέπουμε χρήμαση, αυτές τις παραλίες να παίρνουν και γαλάζιες σημαίες. Και ιδίης χρήμαση τον κάνουμε. Θα δούμε τι γίνεται σε άλλες εκπομπές. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο με τις προϋποθέσεις για να έχει μια ακτή γαλάζια σημαία. Και επιστρέφουμε στο στούντιο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση μετά. Η γαλάζια σημαία είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας και θεωρείται ως το πιο γνωστό περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987 στις ακτές και οι μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του. Από το 2000 συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 49 χώρες από όλες σχεδόν τις Ηπείρους. Μια ακτή μπορεί να βραβευτεί με τη γαλάζια σημαία εάν είναι μια εθνική ή διεθνής επίσημα χαρακτηρισμένη κολυμβητική περιοχή με τουλάχιστον ένα επισήμως καθορισμένο σημείο δειγματοληψίας για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Για την απόδοση της γαλάζιας σημαίας σε μια ακτή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ποιότητα νερών σε αυτήν με βάση τον επίσημο χαρακτηρισμό να είναι εξαιρετική. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και ικανοποιητική, δεν είναι αποδεκτή για το πρόγραμμα. Δεν αρκεί όμως οι ακτές να διαθέτουν μόνο την απαιτούμενη εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα 31 αυστηρά κριτήρια που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουόμενων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη γαλάζια σημαία όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το υπολογίζουν όλοι οι διαχειριστές ακτών, δίνει, ξενοδοχεία και κάμπινγκ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικά. Βλαχογιάννης Χρήστος στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι δήμαρχος Πάρου. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Είναι ένα νησί που πάρα πολλοί θέλουν να πάνε, ειδικά η νεολαία, μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι όταν ρώταγα πού θα πάτε, Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη. Άρα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Κύριε Βλαχογιάννη, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, από την Πάρο. Στην Πάρο είστε, φαντάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα στην Πάρο. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στην Πάρο. Λοιπόν, ένα νησί που το καλοκαίρι φυσικά βουλιάζει από τουρίστες, όχι μόνο ξένους, αλλά και Έλληνες. Φυσικά, εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς, αρχικά, επειδή το περιμένουν και οι τηλεθεατές σήμερα, τις τιμές. Τις μικρές τιμές, τις χαμηλές τιμές. Δηλαδή, είναι προσιτές οι τιμές στην Πάρο για ένα κατάλημα αυτό το καλοκαίρι? Θα μπορεί να βρει κάποιος δωμάτιο με 30 και 40 ευρώ ή όχι? Βεβαίως. Ωραία. Η Πάρος μπορεί να καλύψει όλα τα γούστα. Μπορεί να βρει κάποιος δωμάτιο από 30 με 40 ευρώ μέχρι 300 και 400. Φυσικά για αυτούς που έχουν περισσότερα χρήματα. Ακριβώς. Μπορεί να καλύψει όλες τις κατηγορίες και όλες τις επαγγελματικές τάξεις. Και μάλιστα με καλού επίπεδου καταλήμματα. Ωραία. Πού στοχεύετε φέτος εσείς στην Πάρο? Τι είναι το ξεχωριστό αυτό που θα κάνετε προκειμένου να προσελκύσετε κόσμο? Εμείς εδώ στην Πάρο έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι όσοι επαγγελματίες ότι η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βιώνουμε απαιτεί από όλους μας να έχουμε τις τιμές σε προσιτά επίπεδα για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τους Έλληνες που κατά βάση αποτελούν τον κύριο κορμό των τουριστών που επισκέπτονται το νησί μας. Χωρίς βέβαια να λέμε ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί από άλλες χώρες του εξωτερικού, αλλά ο Έλληνας πάντα είναι για μας μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα πρέπει να τον προσέχουμε πιο πολύ. Και βεβαίως να αναβαθμίσουμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό όλοι οι επαγγελματίες το έχουν συνειδητοποιήσει και θεωρώ ότι και αυτή τη χρονιά θα το εφαρμόσουμε με θρησκευτική ευλάβεια. Θάνο, ερώτηση προς τον κύριο Δήμαρχο. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, ο Μάιος έκλεισε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια πρώτα στοιχεία, αλλά και αν δεν έχετε, μία πρόβλεψη θα θέλαμε να ακούσουμε για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και ενδεχομένως αν έχετε για το Μάιο κάποια στοιχεία. Όπως επίσης θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε στατιστικά τι ποσοστό Ελλήνων τουριστών έχετε σε σχέση με αντίστοιχους ξένους τουρίστες.
Ο Μάιο, μέσα στο Μάιο ήταν και η περίοδο του Πάσχα. Την περίοδο του Πάσχα η Πάρους είχε αύξηση 60% περίπου σε αριθμό επισκεπτών. Βεβαίως όμως σε καμιά περίπτωση αυτή η αύξηση δεν συνοδεύεται και με ταμιακή αύξηση. Έρχεται αρκετός κόσμος, όμως τα έσοδα των επιχειρήσεων δεν αυξάνονται ανάλογα, γιατί όπως ξέρετε οι οικονομικές δυνατότητες όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των ξένων τουριστών είναι περιορισμένες. Επομένως, εγώ βλέπω ότι τον Ιούνιο, αυτό το πρώτο διάστημα του Ιουνίου, οι 8 μέρες που περάσαμε σήμερα, είναι κάπως υποτονική η κίνηση. Δεν έχει αρκετό κόσμο, υπάρχει μια κοιλιά, ας πούμε. Ελπίζω και με βάση τις προβλέψεις όλων των επίσημων φορέων ότι θα έχουμε αύξηση τουριστών περίπου 20-25% αυτό το καλοκαίρι, αλλά επαναλαμβάνω ότι η αύξηση του αριθμού των τουριστών δεν θα σημαίνει και αύξηση σε έσοδα. Ναι. Τώρα, οι Έλληνες για μας εδώ για την Πάρο είναι πάντα το μεγάλο κομμάτι. Βεβαίως έρχονται επισκέπτες και από την κυρίως Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αλλά πάντα η μερίδα του λέγοντος τους είναι Έλληνες. Μάλιστα. Πάνω κάποια ερώτηση πριν κλείσουμε τον Δημάρχο. Εγώ κρατάω πάντως τα 30-40 ευρώ που μας είπε ότι μπορεί να βρει κάποιο θέμα έτσι. Στην Πάρο και γενικά στα νησιά για τον Έλληνα είναι σημαντικό, πέρα από το κοστολόγιο των 30-40 ευρώ, πια οι διακοπές έχουν γίνει εβδομάδα, είναι σημαντικό και το θέμα μετάβασης, κόστους μετάβασης, με αυτοκίνητο για παράδειγμα. Ή με το καράβι. Με το καράβι. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Και εκεί είναι κάπως αυξημένο το κοστολόγιο για έναν μειωμένο κατά πολύ μισθό, σύνταξη κτλ. Για τον Έλληνα συζητώ. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα στα εισιτήρια και ιδιαίτερα όταν έχουμε και αυτοκίνητο με τα καράβια. Βεβαίως θα πρέπει η χώρα μας αυτό να το δει στα σοβαρά. Γιατί για να είμαστε ανταγωνιστικοί, πιστεύω ότι ο ΦΠΑ στα εισιτήρια θα πρέπει να πάει στο 6%, όπως και ο ΦΠΑ στην εστίαση. Θα πρέπει να μειωθεί απαραίτητα. Τι πληροφορίες αισθάνομαι με τον ΦΠΑ? Ο ΦΠΑ φαίνεται ότι τίθεται προς συζήτηση, αλλά οι δανειστές είναι λίγο επιφυλακτικοί. Τώρα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα παρουσιαστεί βραχυπρόθεσμη κάμψη εσόδων, έτσι. Κύριε Βλαχογιάννη. Εγώ ήθελα να πω κάτι σχετικά με τις γαλάζιες σημαίες που βάλατε στο βιντεάκι. Η Πάρος είναι ένα νησί, έχουμε τρεις γαλάζιες σημαίες. Και βεβαίως πρέπει να φροντίζουμε την καθαριότητα, την ασφάλεια των επισκεπτών. Τρεις γαλάζιες σημαίες. Τρεις γαλάζιες σημαίες. Ναι, αλλά έχετε πάνω από 20 παραλίες όμως. Ναι, έχουμε 20 παραλίες. Στις άλλες, γιατί δεν έχετε γαλάζιες σημαίες? Δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να κάνουμε, αλλά γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Παραδείγματος χάρη, μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τις γαλάζιες σημαίες είναι η ασφάλεια των επισκεπτών. Θα πρέπει να έχουμε ναυαγοσώστες. Σήμερα είναι 8 Ιουνίου. Οι ναυαγοσώστες έπρεπε να είναι στις παραλίες από τις 1 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες, γιατί εμείς από το Μάρτιο μήνα ως Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε απόφαση για την πρόσληψη των εποχιακών που είναι και ναυαγοσώστες και το Υπουργείο το αρμόδιο ακόμα δεν μας έχει δώσει την έγκριση. Με αποτέλεσμα να μην είμαστε συνεπείς σε κάποιες από τις προϋποθέσεις που πρέπει να είμαστε συνεπείς. Τα ακούς πάρα πολύ. Πρέπει ως χώρα να λειτουργούμε πιο προγραμματισμένα. Συγγνώμη, και ποιος θα σώσει τα 17 εκατομμύρια τουρίστες, αν κάτι συμβεί? Αυτό δεν το σκέφτονται. Υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να λειτουργεί πιο γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν μία απόφαση την οποία παίρνουμε από τις αρχές του χρόνου. Αυτό αν βγει σε ρεπορτάζ ξένου περιοδικού, θα κλαίνε μανούλες. Όχι αυτό, μα πια δεν είναι αργά. Μήπως είναι παραπάνω, γιατί με αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, πολλοί έχουν πει ότι θα πάρουμε τουρισμό. Τώρα είναι η ευκαιρία. Έτσι. Τώρα είναι ευκαιρία να ανταγωνιστεί στον ανταγωνιστικό τρόπο. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Βλαχογιάννη. Καλή συνέχεια. Και μπορεί και να σας επισκεφθούμε αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον μέσω Skype αυτή η σύνδεση, να μιλήσουμε με την κυρία, με τη Δαρία Νεφέλη Βουρδουμπά, η οποία είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες. Και να θέσουμε φυσικά ως εσείς ως πολίτες και εγώ ως πολίτης και δημοσιογράφος τα ερωτήματά μας για το τι είναι οι Γαλάζιες Σημαίες. Πάμε να τη δούμε. Κυρία Βουρδουμπά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν σας βλέπω, δεν ξέρω, ίσως δεν μας βλέπετε. Λήψη, δεν μας βλέπετε, γιατί από ό,τι μου ενημερώνουν από το control έγινε κράσαρο υπολογιστής. Συμβαίνουν αυτά σε αυτές τις συνδέσεις.
αλλά θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση αυτή. Διότι θέλουμε πολύ να σας δούμε μέσω του Skype, οπότε αν θέλετε κάντε λίγο υπομονή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω από το control μπορεί να αποκατασταθεί αυτή η σύνδεση ή να προχωρήσουμε, αν με ενημερώσετε. Ωραία, θα αποκατασταθεί. Λοιπόν, πάνω, για να πούμε λίγο, μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση με την κυρία Βουρδουμπά, τι βλέπεις φέτος εσύ για τον τουρισμό? Εγώ βλέπω ότι φέτος η χρονιά, μέσα στην κρίση, επειδή είναι ευλογημένη από το Θεό η Ελλάδα, είχε την καλύτερη ευκαιρία να πάρει τουρισμό από την Τουρκία. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι ξένοι τουρίστες αντιδρούν σε επεισόδια, πόσο μάλλον αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ταξίν, και είναι η καλύτερη χρονική στιγμή για να βγει μπροστά ένα σοβαρό κράτος και να πει: ελάτε εδώ, είμαι ο καλύτερος προορισμός. Ναι, αλλά ο ΕΟΤ δεν κάτι. Κινήθηκε. Ναι. Είδες κανένα διαφημιστικό, άκουσες κανένα διαφημιστικό στο εξωτερικό. Τώρα έπρεπε να παίξουν τα, να σου πω όμως τα κάτι. Διαφημιστικά. Ξέρεις τώρα, μας ακούν πάρα πολύ άνεργοι ή και οικογένειες που πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Εμείς τώρα μιλάμε για διακοπές, για εστιατόρια, για νησιά κλπ. Αν τα βάλεις κάτω, μια οικογένεια με 4 μέλη, εγώ σου λέω, πόσο θα χρειαστεί για να πάει με το αυτοκίνητό της σε ένα νησί, να μείνει σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο? Εγώ σου λέω 10 μέρες. Πόσα θέλει πάνω? Για 10 μέρες. Ναι, για 10 μέρες. Θέλει τουλάχιστον 600 ευρώ για 10 μέρες. Ποια 600? 600, 600 ευρώ είναι σε το... Σε κάμπινγκ να μείνει. Κάμπινγκ και... Λίγα λες. Και να τρως καρπούζι. Και να τρως καρπούζι το πρωί, καρπούζι, και άντε να το γυρνάς και στο πεπόνι. Είναι πανάκριβα τα πράγματα. Για να πας μέχρι το κάμπινγκ θες 150 ευρώ καύσιμα και διόδια. Και επίσης είναι πιο δώρο αδείας. Δεν υπάρχει. Πιο δώρο αδείας. Δεν υπάρχει. Ποιος μισθός, ποια σύνταξη του παππού και της γιαγιάς θα βοηθήσει την οικογένεια για να πάει διακοπές στα παιδιά της? Κατασκηνώσεις, πρόβλημα. Εδώ όμως έθεσες το θέμα της ανεργίας και σου λέω, αν γινόταν και υπήρχε η πολιτική και η στρατηγική από τους πολιτικούς, ναι, για να φέρουν τουρισμό, θα άνοιγε το θέμα τουρισμού σε δουλειές. Περισσότερες δουλειές, περισσότερο χρήμα, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει η ρευστότητα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη τον Αργυρό, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τουρισμού της Σαντορίνης. Ένα νησί το οποίο ελκύει πάρα πολλούς τουρίστες και λόγω του πετρώματος του νησιού που είναι και ηφαίστειο, αλλά και φυσικά για το φανταστικό ηλιοβασίλεμα στην Ία, αν δεν κάνω λάθος. Το είχα δει πριν πολλά χρόνια. Πάνω έχεις πάει στη Σαντορίνη? Όχι, δεν έχω πάει και το έχω παράπονο από τη ζωή μου. Ωραία, τώρα θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο τουρισμού. Και προφανώς να ρωτήσεις και εσύ ό,τι θέλεις. Κύριε Αργυρέ, καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι γίνεται στη Σαντορίνη αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή, εντάξει, μια χαρά. Όλα γίνονται μια χαρά. Αρκεί να βοηθάει και ο καιρός λίγο. Γιατί μας τα χάλασε τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, από χθες υπάρχει μια βελτίωση αρκετά αισθητή. Οι παραλίες ξαναγέμισαν κόσμο. Σε γενικές γραμμές όλα βαίνουν καλώς. Γαλάζιες σημαίες έχετε στη Σαντορίνη? Για φέτος τρεις. Τρεις. Πώς τις πήρατε? Πώς τις πήραμε? Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι οι παραλίες οι οποίες κάθε χρόνο παίρνουν γαλάζιες σημαίες. Είναι οι δημοφιλέστερες παραλίες. Είναι μία στην Περίσσα και δύο γαλάζιες στο Καμάρι. Οργανωμένες παραλίες. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι από του χρόνου θα έχουμε και μία τέταρτη σε μία παραλία που έχουμε εντάξει από εδώ και δύο χρόνια στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, το γνωστό περίβολο. Οι άλλες παραλίες γιατί δεν έχουν γαλάζια σημαία, αφού η Σαντορίνη είναι ένα νησί το οποίο έχει κατά γάλανα νερά? Ακούστε, πιστεύω ότι όταν μιλάμε για νησιά και όταν μιλάμε για οργανωμένες παραλίες, η γαλάζια σημαία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα επισφράγισμα. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ξέρουν από αυτά τα πράγματα, και εγώ δεν είμαι ειδήμονας, αλλά τόσα χρόνια απασχολούμαι με το τουρισμό και κατηδίαν και με την τουριστική προβολή του Δήμου, κάποια πράγματα έχω αποκομίσει, κάποια συμπεράσματα έχω καταλήξει. Πιστεύω λοιπόν ότι η γαλάζια σημαία είναι μια τυπική διαδικασία ως προς το να καταδείξει ότι μια παραλία είναι οργανωμένη. Δηλαδή, έχει ναυαγοσώστες,
έχει αλαξιέρες, έχει ντους, έχει τουαλέτες. Δεν σημαίνει ότι αν μια παραλία έχει γαλάζια σημαία, η όμορφη της είναι βρώμικη. Ναι. Πιθανόν να μην εποπτεύεται από ναυαγοσώστες και είναι πολύ λογικό. Πιθανόν να μην έχει ντους. Αλλά δεν έρχονται όλοι στη Σαντορίνη ή γενικά όσοι πηγαίνουν τουρισμό για να πάνε σε μια οργανωμένη παραλία. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν και την ερημική παραλία και μια παραλία η οποία θα τους παρέχει, αν θέλετε, μια άνεση και μια ασφάλεια χωρίς να απαιτούνται υποδομές ή υπό την επιτήρηση ναυαγοσώστη. Να πάμε λίγο στις τιμές φέτος. Να πάμε στις τιμές. Ωραία. Πριν μιλήσαμε με τον δήμαρχο της Πάρου, μας είπε ότι και με 30 και με 40 ευρώ μπορεί να βρεις κατάλημα. Και ναι. Με έναν άλλον. Και με τον κύριο Αρναουτάκη, τον περιφερειάρχη της Κρήτης, που και εκείνος ναι. Μας είπε ότι με 30 και 40 ευρώ μπορείς να βρεις κατάλημα για ένα άτομο, βέβαια. Τι γίνεται στη Σαντορίνη? Ακούστε, δεν ξέρω για ποια περίοδο σας έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και με 40 ευρώ βρίσκεις δίκλινο δωμάτιο. Άρα σε ξενοδοχείο τριών αστέρων. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν περιποιεί η τιμή ούτε για τη Σαντορίνη, αλλά ούτε κατ' επέκταση για την Ελλάδα. Ναι. Θέλω την ειλικρινή απάντηση ως εξής. Έχουμε μια οικογένεια η οποία αποτελείται από 4 άτομα. Πατέρας, μητέρα και 2 παιδιά. Τι πιστεύετε εσείς για να έρθει στη Σαντορίνη, να περάσει 10 ημέρες, θέλει να πάει φέτος στη Σαντορίνη, πόσα πρέπει να ξοδέψει? Περίπου. Λοιπόν, εμείς λέγαμε πριν ότι 600 ευρώ δεν φτάνουν για 10 ημέρες. Σαφώς και δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Υποτίθεται ότι 600 ευρώ είναι μόνο το κατάλημα. Άρα να πούμε 1000. Άντε και το πρωινό. Δεν είναι 1000, είναι πολύ περισσότερο από 1000. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι πολύ περισσότερο από 1000. Εάν υπολογίσουμε ότι είναι γύρω στα 35 ευρώ το εισιτήριο, το ακτοπλοϊκό. Ναι. Τιμή έσχους, έτσι. Όταν ξέρουμε ότι με αντίστοιχες τιμές βρίσκεις αεροπορικά εισιτήρια στο ίντερνετ. Λοιπόν, και για πλοία τα οποία αυτή τη στιγμή με την οικονομία που κάνουν στα καύσιμα, δρομολόγια 124 μίλια που απέχει η Σαντορίνη από τον Πειραιά, το καλύπτουν σε 8 ώρες. Μίνιμουμ. Υπάρχουν βέβαια και τα καταμαράν και τα ταχύπλοα, τα οποία όμως πιστεύω ότι για το μέσο βαλάντιο, ειδικά αυτή την εποχή, οι τιμές είναι απλησίαστες. Άρα είναι απαγορευτικό για μια οικογένεια να πάει φέτος διακοπές στη Σαντορίνη για 10 μέρες. Από αυτό καταλαβαίνω. Δυστυχώς, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι έχει φροντίσει η πολιτεία και όχι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια, να καταστήσει τη Σαντορίνη και κάποιους άλλους τουριστικούς προορισμούς, ναυαρχίδες, αν θέλετε, του τουρισμού, του ελληνικού τουρισμού, της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, να τους καταστήσει απροσπέλαστους και απλησίαστους για τον Έλληνα καταναλωτή, για τον Έλληνα τουρίστα. Ναι. Πικρό ακούγεται. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Σχόλιο πάνω. Κύριε Αντιδήμαρχε, εγώ προβλέπω ότι αν τα νησιά δεν βρουν μια χρυσή τομή με τους πλειοκτήτες ή δεν καταφύγουν σε κάποια έκτακτη λύση που λέγεται βάζω πλοίο εξτρά πια από το Δήμο της Σαντορίνης, από το νησί, για να φέρω τουρίστες με προσιτές τιμές, γιατί 35 ευρώ είπατε κατά άτομο, χωρίς να λογίζεται και το κλασικό του Έλληνα αξεσουάρ που λέγεται αυτοκίνητο. Στη Σαντορίνη μπορεί να πάει χωρίς αυτοκίνητο. Στη Σαντορίνη μπορεί να πάει χωρίς αυτοκίνητο. Το παλεύει. 4 άτομα δεν μπορείς να πας ένα μηχανάκι, Χρήστο. Σε καμία των περιπτώσεων. Όταν είσαι 4 άτομα, ένα ζευγάρι νέο, ναι, μπορεί να πάει και να νοικιάσει ένα παπί. Ναι, οικογένεια δεν μπορεί. Η οικογένεια δεν μπορεί να μετακινηθεί. Και όχι μόνο στη Σαντορίνη, και στην Πάρο. Και στη Ρόδο και στην Ικαρία. Άρα, και στη Σάμο. Κάνω εκεί. Πληρώνω και το τελικά το κατάλημα έρχεται να είναι στο 1/3 του κοστολογίου που απαιτείται. Ναι, το άλλο 1/3 είναι τα εισιτήρια. Μεγάλο πρόβλημα με τα εισιτήρια. Μεγάλο πρόβλημα με τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια φαίνεται να είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μία παρένθεση. Ναι. Ναι, κύριε. Μία παρένθεση, αν επιτρέπετε. Απλώς και μόνο για την ορθότητα. Ότι είναι στο 1/3 το κατάλημα του κόστου των όλων. Του όλου κόστου των διακοπών, εάν δεν υπάρχει nightlife, έτσι. Εάν υποθέσουμε ότι βγαίνει και 2-3 βράδια, πάμε πλέον στο 1/4. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Εσείς δεν μπορείτε όμως να κάνετε κάτι σε αυτό, ακούστε, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, να χαμηλώσετε τις τιμές και τα εστιατόρια και ό,τι υπάρχει εκεί στη Σαντορίνη, να χαμηλώσετε τις τιμές στα καταλήμματα, να κάνετε κάποιες προσφορές
αλλά και πάλι. Να πρημοδοτήσουν το εισιτήριο με ένα κονδύλι. Θα μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία δεν μπορούν να παίζουν με την ποιότητα. Είναι λοιπόν λογικό, η Σαντορίνη είναι ένα πολύ βαρύ όνομα, έχει ένα πολύ βαρύ brand name. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να συμπιέσουμε άλλο τις τιμές. Εγώ, το επάγγελμά μου είναι ξενοδόχος. Λοιπόν, άρα μιλάω εξιδίων. Έχω άποψη από μέσα από την πραγματικότητα και όχι σε θεωρητική βάση. Έχετε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια? Ξενοδοχείο. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να συμπιέσεις τις τιμές ούτε στο κατάλημα, ούτε στο φαγητό. Μπορεί να συμπιεστούν. Εγώ προσωπικά στο ξενοδοχείο μου δουλεύω με τις τιμές που είχα από το 2002. Δεν έχω κάνει αύξηση. Συγκριτικά λοιπόν μπορείτε να υπολογίσετε κατά πόσο έχουν αυξηθεί όλα όσα αφορούν το ξενοδοχείο, απορρυπαντικά, πετρέλαια, ρεύμα, ημερομίσθια, τις φορές, φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ΕΤΑΚ. Όλα αυτά πόσο έχουν αυξηθεί, χαράτια. Πόσο λοιπόν να συμπιέσει, και δεν το λέω για να δικαιολογήσω τις δικές μου τιμές. Ένας εστιατόρας, πόσο να βάλει μια χωριάτικη, την πουλάει 8 ευρώ ένα μέσο εστιατόριο. Πόσο να την βάλει, 5 ευρώ. Είναι μεγάλη τιμή 8 ευρώ. Το ευρώ είναι μεγάλη, χαμηλότερα. Δεν είναι μεγάλη. Όταν υπολογίσουμε ότι αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη πληρώνουμε 1,5 ευρώ το κιλό της ντομάτες, και αν θες να βάλεις μια χωριάτικη, η οποία θα είναι χωριάτικη, θα είναι σαλάτα, δηλαδή θα είναι ένα πιάτο γεμάτο με τη φέτα του, με την ντομάτα του, με την κάπαρη την δική μας, με το λάδι του, και δεν θα ψάχνει ο άλλος να βρει μια σταγόνα λάδι. Κύριε Αργυρέ, πιστέψτε με, μας ακούνε άνεργοι αυτή τη στιγμή που περνούν με λεφτά που ενδεχομένως να τους δίνει ο παππούς τους και η γιαγιά τους. 200 ευρώ το μήνα και αν... Μια ερώτηση. Στα 8 ευρώ, ας πούμε, κύριε Αντιδήμαρχε, που λέτε, ποιο είναι το περιθώριο κέρδους? Για να λέμε ότι δεν μπορεί να συμπιεστεί η τιμή κάτω από τα 8 ευρώ, μιλάμε ότι πλέον ο επιχειρηματίας. Χωριάτικη σαλάτα. Χωριάτικη. Μόνο για τη χωριάτικη σαλάτα δηλαδή. Ποιο είναι το περιθώριο κέρδους? Πρέπει να είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά που λέμε. Δηλαδή, ίσα που να κερδίζει. Να είναι στο break even. Δεν εξηγείται διαφορετικά να λέμε ότι στα 8 ευρώ δεν μπορεί να μειωθεί. Σημαίνει ότι έχει πιάσει πάτο, δεν πάει άλλο. Ίσα που κερδίζει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Ωραία. Λυπάμαι όμως που δεν μπορώ να σας δώσω μια έγκυρη απάντηση για ένα και μόνο λόγο. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με εστιατόρια, ούτως ώστε η απάντηση που θα σας δώσω να είναι περιστατωμένη. Έχω όμως να πω το εξής. Από την πλευρά του καταναλωτή, πάντα. Μια και δεν το ξέρω το αντικείμενο ως εστιατόρας. Ότι αυτό το οποίο κατά καιρούς πληρώνω, θέλω να συμβαδίζει με αυτό το οποίο παίρνω. Όταν λοιπόν και 5 ευρώ να πληρώσω μια χωριάτικη και να μου φέρουν ένα πιάτο γεμάτο κρεμμύδια, 2 ελιές και ίχνη από φέτα και 2 κομματάκια ντομάτα, θα κλαίω τα λεφτά μου. Δεν θα το ευχαριστηθώ και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σε όλους μας έχει τύχει. Όλοι έχουμε πει για 1 ευρώ ότι ήταν υπερβολική η τιμή και έχουμε αφήσει πυλοδόρημα 10 και 8 ευρώ επειδή μείναμε ικανοποιημένοι από το σέρβις, από. Κύριε Αργυρέ, επιτρέπετε. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό πάνω. Λοιπόν, κάποια στιγμή είπαμε ότι ναι, και για να έρχεται σωστός καφές πρέπει να κάνει 6 ευρώ, ιδάλλως μπαίνει μέσα η καφετέρια. Στην Ελλάδα, το ξέρετε καλά, είστε πάρα πολλά ξενοδοχεία, είστε πάρα πολλές τουριστικές επιχειρήσεις. Δείτε και λίγο να ομαδοποιήσετε τις προμήθειές σας. Γιατί δεν μπορεί ένα νησί, αν πάει και παραγγείλει, σας λέω κάτι κοινό, χαρτοπετσέτες, χαρτιά, και παραγγείλουν όλοι μαζί από κάποιον, δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πια μείωση του κόστους στις προμήθειες και άρα περιθώριο να κατέβουν οι τιμές. Έχουν χάσει 2 και 3 μισθούς όλοι, βάσει των περικοπών. Δεν υπάρχουν χρήματα, και όχι μόνο οι Έλληνες, και οι ξένοι. Βέβαια. Όλοι οι Μεσόγειοι που μας επισκέπτονται και εσείς έχετε κόσμο από Ιταλία, από Ισπανία, Πορτογαλία. Άρα δεν μπορείτε να συμπιέσετε κρατώντας υψηλό κοστολόγιο, μειώστε το κοστολόγιό σας. Και αυτό σας είπα έναν τρόπο που είστε παλιός επαγγελματίας, ακούγεστε πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Δεν είπες ότι δεν έχεις πάει ποτέ στη Σαντορίνη? Δεν έχω πάει ποτέ. Ωραία, ή θέλεις να πας? Λοιπόν, βλέπεις πώς είναι η κατάσταση. Τι χρήματα θα χρειαστείς για να πας στη Σαντορίνη? Θα πήγαινες φέτος?
ειλικρινά απάντησε. Θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ και θα ήταν η πέμπτη ή έκτη επιλογή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αργυρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μία παρένθεση μόνο. Το επόμενο Σάββατο πρέπει να είστε ξανά εδώ στην εκπομπή. Θα παρουσιάσουμε κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Όχι αρνητικά απαραίτητα. Ναι, κάτω την παρένθεσή σας να κλείσουμε. Μία παρένθεση. Επειδή κάποια στιγμή μιλάγαμε για τα δρομολόγια των πλοίων και είπατε κάτι για Δήμους. Ο Δήμος Θήρας είναι ένας από τους πλουσιότερους Δήμους της Ελλάδος. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι επειδή έχουμε κάνει οικονομοτεχνικές μελέτες από εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να στηθεί μια εταιρεία λαϊκής βάσης με μεγαλομέτοχο, με κύριο μέτοχο το Δήμο, δεν αντέχεται. Μάλιστα. Η επόμενη κίνηση, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή και το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, είναι να επιτρέψουν πλέον ανοιχτές συμβάσεις με πλοία από το εξωτερικό. Δηλαδή, σαν Δήμος, μπορούμε με ένα μίνιμουμ πληρότητος το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε στην οποιαδήποτε εταιρεία να φέρουμε δύο πλοία τα οποία να κάνουν τα δρομολόγια τα οποία θέλουμε εμείς. Και μακάρι αλλά να το πετύχετε δυστυχώς, αυτό. Δυστυχώς τρώμε τα μούτρα μας, συγκρουόμε τα συνέχεια. Δεν έχουν απελευθερώσει συγγνώμη τώρα, είναι πέντε οικογένειες εφοπλιστών τώρα πίσω από αυτή την υπόθεση. Αν τους κάνουν αυτό το πράγμα, τι, θα χάσουν τα λεφτά τους εφοπλιστών. Ωραία, και τι θα γίνει, δηλαδή όλοι μιλάμε για άρσης μονοπωλίου, όλοι μιλάμε για ελεύθερη αγορά, για ελευθέρωση επαγγελμάτων. Λοιπόν, κύριε Αργυρέ, σας ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Το επόμενο Σάββατο θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Πρέπει να ξέρετε τώρα ότι πρώτη σε γαλάζιες σημαίες χώρα παγκοσμίως, τουλάχιστον σε αυτές τις χώρες που συμμετέχουν, είναι η Ισπανία. Πάμε να δούμε το βίντεο για την Ισπανία και επιστρέφουμε να δείτε και για ποιο λόγο είναι πρώτη και ποιες είναι και οι παραλίες που είναι πιο ίνα, ας το πούμε έτσι. Εκεί στην Ίμπιζα κλπ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Εδώ και πολλά χρόνια η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά τη δεύτερη θέση σε γαλάζιες σημαίες ανάμεσα σε 49 χώρες παγκοσμίως στην αυστηρή και πολύπλευρη έρευνα που γίνεται από το Ίδρυμα Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης που είναι ο ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Η πρώτη χώρα όμως στην παγκόσμια κατάταξη με τις περισσότερες βραβευμένες παραλίες δεν είναι άλλη από την Ισπανία. Με 648 γαλάζιες σημαίες, 551 για τις πανέμορφες παραλίες της και 97 για τα λιμάνια της, η Ισπανία διατηρεί την πρωτιά με μεγάλη απόσταση σε μια λίστα που εκτός από την Ελλάδα βρίσκονται σε υψηλές θέσεις η Τουρκία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Δανία. Τα κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος περιλαμβάνουν την καθαριότητα της θάλασσας και της ακτής, καθώς και την οργάνωση, την ασφάλεια των επισκεπτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η Μεσόγειος υπερτερεί σε παραλίες όπως είναι φυσικό, όμως στην Ισπανία η πρώτη αυτόνομη κοινότητα σε γαλάζιες σημαίες είναι η Γαλλικία, που βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό με 124 γαλάζιες σημαίες. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει πολλές μικρές παραλίες και κόλπους και όχι μεγάλες σε έκταση όπως σε άλλες περιοχές. Ακολουθούν η αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια με 114, η Καταλωνία με 111, η Ανδαλουσία με 96, οι Βαλεαρίδες νήσοι που έχασαν φέτος κάποιες από τις σημαίες τους και έμειναν με 62, τα Κανάρια με 46, η Μούρθια με 26 και η Αστούριας με 18. Υπάρχει όμως και μια παραξενιά στη λίστα με τις γαλάζιες σημαίες για φέτος. Μία από τις βραβευμένες παραλίες βρίσκεται στην επαρχία του Πανταχώθ, μόνο που το Πανταχώθ δεν έχει θάλασσα. Για πρώτη φορά μια γαλάζια σημαία βραβεύει μια εσωτερική παραλία του γλυκού νερού, την παραλία που δημιουργήθηκε σε τεχνητή λίμνη και που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από κανονικές παραλίες. Λοιπόν, όση ώρα παίζει το βίντεο, συζητάμε για τα 8 ευρώ που πληρώνεις στη χωριάτικη σαλάτα στη Σαντορίνη που μάθαμε πριν. Όχι, που κάνει. Που όχι, κάνει, που πληρώνεις, γιατί για να πληρώσεις πρέπει να αποφασίσεις ότι θα την και πάρεις. Και στέκομαι σε αυτό που είπες, ότι σιγά ο τουρίστας τώρα πάει να δώσει 8 ευρώ μια για το χωριάτικη και ένα μισή λίτρο νερό και ψωμάκι. Και ψωμάκι, και ψωμάκι φέρε μόνο και το ψωμάκι. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Κοκκινάκη, η οποία είναι πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού εκεί στο Δήμο των Χανίων, ο οποίος
τα Χανιά φέτος είναι πολύ προορισμό. Θα βλέπω και πέρσι. Τα Χανιά είναι all time classic. All time. Κυρία Κοκκινάκη, ακούτε τα σχόλια εδώ στο στούντιο για τα Χανιά. Με σας μιλάω. Καλό ναι, μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εδώ οι συνεργάτες στο στούντιο μου λένε ότι πάντα τα Χανιά ήταν ένας τουριστικός προορισμός που το καλοκαίρι έσφιζε από ζωή. Και ακόμα συμβαίνει αυτό. Ναι. Να σας πω, κύριε Μαζάνη, ότι πραγματικά και κυρίως τα 2,5 τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από εμάς, από το Δήμο, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς, μια κοινή προσπάθεια για την προβολή του τόπου μας και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτή η προσπάθεια φαίνεται πως αποδίδει καρπούς, και αν σκεφτούμε πως πέρσι το 12, παρά τις δυσκολίες, τη δύσκολη συγκυρία, ο προορισμός μας έφτασε στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο σε αφήξεις επισκεπτών, αλλά και η ως τώρα πορεία είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα στο 2013 αναφέρομαι. Φαίνεται ότι και για φέτος θα ξεπεράσουμε κάθε προσδοκία. Μακάρι να το κάνετε αυτό και εμείς μαζί σας είμαστε. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία τα συζητάμε και δεν είναι και τόσο θετικά κάποιες φορές έτσι όπως ακούγονται. Και θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς, γιατί φυσικά τα Χανιά, επειδή τα γνωρίζω καλά, έχουν και εστιατόρια και πάρα πολλούς τουρίστες. Χαμός γίνεται το καλοκαίρι, όντως είναι πάρα πολύ in προορισμός. Αλλά πριν μιλούσαμε με τη Σαντορίνη και μας είπανε 8 ευρώ μια χωριάτικη σαλάτα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό? Ναι, άκουσα τον κύριο Αργυρό που αναφερόταν σε αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα θέμα και με το ΦΠΑ της εστίασης που παραμένει στο 23%. Έχουμε ένα θέμα στην ακρίβεια των πρώτων υλών. Άκουσα 1,5 ευρώ το κιλό ντομάτα στη Σαντορίνη και μας οι τιμές δεν είναι άλλες και διαπιστώνω ότι είναι κοινά τα προβλήματα. Πώς δεν είναι, μισό λεπτό, η Κρήτη δεν έχει παραγωγή? Δεν έχει να αγοράσει τις ντομάτες από κάπου αλλού? Να πάρετε κριτικές ντομάτες. Δυστυχώς τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα δεν είναι στις τιμές που θα μπορούσαν να τα έχουν οι εστιατόρες ή οι ξενοδόχοι για να συμπιέσουν και άλλο προς τα κάτω τις τιμές. Ο πρωτογενής τομέας, οι δαπάνες του πρωτογενούς τομέα δεν είναι χαμηλές όσο θα έπρεπε. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ωραία. Το ίδιο σε ένα βαθμό ισχύει και εδώ, από ό,τι άκουσα τον κύριο Αργυρό να λέει πριν. Δεν είναι διαφορετικά τα προβλήματα και της σύνδεσης με τα νησιά, της ακτοπλοϊκής. Όλα αυτά, από ό,τι άκουσα, από το λίγο χρόνο φαίνεται να είναι κοινά. Και ειδικά αυτό το ΦΠΑ που πρέπει να το δει επιτέλους η κυβέρνηση και να μειωθεί, μήπως και μπορέσουμε να μειώσουμε. Εγώ, να ξέρετε, δεν είμαι του χώρου ούτε εστιατόρας ούτε ξενοδόχος, αλλά επειδή είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, τα ξέρω τα προβλήματα, τα συζητάμε κάθε φορά, είναι μεγάλα και οι ξενοδόχοι πραγματικά έχουν κρατήσει τιμές οκταετίας, θα έλεγα, σταθερές και μειωμένες. Ένα παράδειγμα θέλετε να μας πείτε, τη χαμηλότερη τιμή για ένα δίκλινο κατάλημα? Εγώ σας λέω ότι στα Χανιά μπορείτε να βρείτε από 25 ευρώ μέχρι 325, δηλαδή είναι για όλα τα βαλάντια. Αλλά ξέρετε, κατά άτομο το 25? Ναι, κατά δωμάτιο. Δωμάτιο. Υπάρχουν δωμάτια με 30 ευρώ. Δίκλινο εννοείται, για να ζευγάρι, ας πούμε. Βεβαίως, 30 ναι, το δίκλινο, το 25. Το 25 είναι δίκλινο γι' αυτό? Και αυτό δίκλινο. Υπάρχουν πέσαμε από 25 χαράνια, ευρώ 25. Μέχρι τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτό όμως που είναι λυπηρό, κύριε Μαζάνη, και πρέπει να τονίσω εγώ, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να έρχεται, εμείς κυρίως με τη σκανδιναβική αγορά δουλεύουμε, ο Σκανδιναβός με 60 και 70 ευρώ ή ο Βρετανός με 60 ευρώ στα Χανιά απευθείας πτήση και να μην μπορεί ο Έλληνας με αυτές τις τιμές να φτάσει στο νησί, στην Κρήτη. Δηλαδή εκεί είναι η μεγάλη έκπληξη. Ναι. Κάτι που ασφαλώς
Εν τέλει είναι απαγορευτικό για τον Έλληνα πολίτη να φτάσει σε ένα προορισμό, είτε είναι Σαντορίνη, είτε είναι Κρήτη, είτε είναι ένα οποιοδήποτε άλλο νησί. Αυτό δυστυχώς πρέπει λιγάκι να το δούμε και τι φέρω με τα φορές μας. Δεν είναι φτηνές. Μάλιστα. Και οι συγκοινωνίες οι υπόλοιπες, η πρόσβαση στο νησί είναι πολύ ακριβή και ειδικά αν φέρεις και αυτοκίνητο, γίνεται ακόμα πιο ακριβή. Είναι ένα θέμα αυτό. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Φυσικά η κρατική εξουσία, εμείς αυτοδιοίκηση είμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε λόγο. Αλλά εκφράζω και εγώ τη διαμαρτυρία μου, γιατί ο Έλληνας να μην μπορεί να ταξιδέψει εύκολα, με λιγότερα χρήματα όσο μπορεί ένας Ευρωπαίος πολίτης. Η ανιψιά μου ήρθε από τη Γλασκόβη την προηγούμενη εβδομάδα με 40 λίρες, με 50 ευρώ. Από τη Γλασκόβη, από τη Σκωτία. Απευθείας πτήση, Γλασκόβη-Χανιά. Απευθείας πτήση, Γλασκόβη-Χανιά. Με 50 λίρες. Συμφέρει να πας στην Κρήτη. Με 40 λίρες, με 50 ευρώ, μάλιστα, κύριε Μαζάνη. Δηλαδή είναι ένα τραγικό φαινόμενο αυτό. Να έρχεται ο άλλος από τη Γλασκόβη με 50 ευρώ και ένας Έλληνας από τον Πειραιά να θέλει πολύ περισσότερο. Ή από το αεροδρόμιο της Αθήνας εδώ να πρέπει να δώσει 100 ευρώ για μισή ώρα διαδρομή. Πρόσφατη έρευνα, κυρία Κοκκινάκη, με ενημέρωσαν τώρα οι συνεργάτες μου από το Control, ότι έδειχνε ότι μπορείς μέσω Αγγλίας να κλείσεις πάρα πολύ φθηνό δωμάτιο στην Κρήτη και στα Χανιά και σε άλλες περιοχές, ακόμα και με 1,5 ευρώ. Τέτοια δωμάτιο, φαινόμενα. Δωμάτιο δεν θα είναι. Δεν ξέρω αν με ενημερώσετε καλά. Πτήση θα εννοούν. Δωμάτιο. Το έχουν βρει κιόλας. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Μα δεν καλύπτει ούτε τη φορολογία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς πάντως που έχουμε ψάξει κάποιες άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε καμιά φορά ότι κλείνουν δωμάτια με 1,5 και 2 ευρώ, αλλά μέσα σε αυτό το δωμάτιο μπορεί να μένουν και άλλοι. Α, ναι, ίσως. Ίσως υπάρχει. Ωραία. Αυτή η περίπτωση. Να σταθούμε, ναι, σε αυτό, γιατί αυτά τα στοιχεία θα τα παρουσιάσουμε το επόμενο Σάββατο, αναλυτικά τι γίνεται στο, ναι, εξωτερικό και πώς μπορείς να κλείσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Ίσως χρειαστεί να μιλήσουμε και το άλλο Σάββατο πάλι μαζί σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στη Μύκονο, άλλος είναι και hot προορισμός για πολλούς και διαφορούς λόγους. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο δήμαρχος της Μυκόνου, ο Κουσοθανάσος Θανάσης. Θα τον παρακαλέσω να περιμένει για μερικά 2 λεπτά το πολύ να δούμε το επόμενο βίντεο που έχει να κάνει με τους νομούς πρωταθλητές της Γαλάζιες Σημαίες και αμέσως μετά θα μιλήσουμε μαζί του, γιατί έχουμε να το ρωτήσουμε πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο με τους νομούς πρωταθλητές της Γαλάζιες Σημαίες εδώ στην Ελλάδα και επιστρέφουμε. Αργυρό μετάλλιο παίρνει και για το 2013 η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη βράβευση των παραλίων και των μαρινών σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Οι δήμοι της χώρας με τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες για φέτος είναι της Κέρκυρας και του Αγίου Νικολάου Κρήτης με 35 και 23 βραβευμένες ακτές αντίστοιχα. Ακολουθεί ο Δήμος Ρόδου με 20 και ο Δήμος Αριστοτέλη με 14 γαλάζιες σημαίες. Στους νομούς, πρωταθλητές είναι η νομή Λασιθίου με 36 βραβευμένες ακτές, Κέρκυρας και Χαλκιδικής με 35 καθεμία και των Δωδεκανήσων με 25. Ακολουθούν τα Χανιά με 20, το Ρέθυμνο με 18 και οι Κυκλάδες με 16 βραβεύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ξεκίνησαν οι βραβεύσεις το 1998, η Ελλάδα είχε μόλις 7 ακτές και 8 μαρίνες με γαλάζιες σημαίες, για να ανέβει ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι πάντως είχε μία βραβευμένη παραλία περισσότερη από τη φέτος, ενώ την τελευταία τετραετία ο αριθμός των βραβευμένων μαρινών παραμένει σταθερός. Στην Αττική υπάρχουν 13 γαλάζιες σημαίες και συγκεκριμένα το Αυλάκι, ο Σχοινιάς, η Μπρεξίζα, το Μαύρο Λιθάρι, η Ανάβησος, το Λαγονίσι 1 Grand Peach, Λαγονίσι 2 Μεντιτερανέο και Λαγονίσι 3 Κοχύλια. Επίσης η Βάρκιζα, ο Αστέρας της Βουλιαγμένης, η Πρώτη Πλάς Βούλας, η Αγία Μαρίνα στην Αίγινα και η Κακιά Λαγκάδα στο Δήμο Κυθύρων. Στο
Στο νομό Θεσσαλονίκης έχουν βραβευτεί 11 παραλίες και συγκεκριμένα οι εξής: Σεραϊκή, Ασπροβάλτα, Βρασνά, Σταυρός Κεντρική, Σταυρός Ανατολική, Σταυρός Δυτική, Αγία Τριάδα, Νέοι Επιβάτες, Περαία, Ποταμός και Αγγελοχώρη. Οι 9 μαρίνες που βραβεύτηκαν είναι Πόρτο Καράς, Μαρίνα Σάνι στη Χαλκιδική, Olympic Marine και Μαρίνα Φλίσβου στην Αττική, Μαρίνα Ξυλόκαστρου, Λευκάδας, Γουβιών και Αγίου Νικολάου στην Κρήτη και η Μαρίνα της Κο. Πάμε στη Μύκονο. Θανάσης Κουσοθανάς, Δήμαρχος Μυκόνου. Καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε? Εμείς είμαστε καλά εδώ στο στούντιο, αλλά εσείς σίγουρα θα είστε καλύτερα αφού είστε στη Μύκονο. Προσπαθούμε. Τι γίνεται αυτή την εποχή στη Μύκονο? Ευτυχώς πάμε πάρα πολύ καλά. Η Μύκονος πάει πολύ καλά φέτος. Ήδη το πρώτο μήνυμα το πήραμε το Πάσχα, που είχαμε να δούμε 10 χρόνια τόσο πολύ κόσμο και ιδιαίτερα Έλληνες. Και το τονίζω αυτό, Έλληνες ήταν το Πάσχα στο νησί της Μυκόνου. Από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μάλιστα τώρα τελευταία από μετρήσεις οι οποίες έγιναν επισήμως, η Μύκονος βγήκε πρώτη από Ιανουάριο μέχρι Μάιο, πρώτη στις αφίξεις τουριστών στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Είμαστε πρώτοι πανελλαδικός, με αύξηση 120% από τον περσινό, το αντίστοιχο διάστημα, αν θέλετε, των 5 πρώτων μηνών. Άρα λοιπόν πάμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας εμπιστεύεται και αισιοδοξούμε για το μέλλον. Εδώ πριν μιλούσαμε όμως με τα Χανιά, με τη Σαντορίνη, με την Κρήτη, πάλι με τον κύριο Αρναουτάκη. Βέβαια τώρα με τις τιμές τι γίνεται? Οι τιμές, επειδή ακούγεται πάντα, και αυτό είναι μύθος βέβαια, ότι η Μύκονος είναι ακριβή κλπ. Αυτό είναι πραγματικά δεν ισχύει. Μπορείτε να το διαπιστώσετε κι εσείς ο ίδιος, οι ίδιοι μάλλον, να έρθετε στο νησί της Μυκόνου να δείτε ότι αυτή τη στιγμή τα δωμάτια τα ξεκινούν από 30 ευρώ το δίπλινο δωμάτιο στα ξενοδοχεία. Μπορείς να βρεις δηλαδή δωμάτιο αυτή τη στιγμή με 30 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι μια κανονικότατη τιμή που νομίζω ότι είναι σε όλη την Ελλάδα τόσο περίπου. Άρα δεν υπάρχει ακρίβεια στο νησί της Μυκόνου. Είναι για όλους. Η Μύκονος προσφέρεται πλέον για όλο τον κόσμο. Κάτι θέλεις να ρωτήσεις πάνω? Όχι, τώρα είδαμε κύριε Κουτσοθανάς. Κύριε Κουτσοθανάς. Ναι. Είδαμε ουσιαστικά το κριτήριο της χωριάτικης σαλάτας. Μπορείτε να μας μεταφέρετε λίγο, γιατί εδώ έχουμε τρελαθεί λίγο. Στη Σαντορίνη που μας είπαν 8 ευρώ η χωριάτικη. 8 ευρώ. Κρήτη 8 ευρώ. 5 ευρώ είναι στη Μύκονο. 5 ευρώ. 5 ευρώ. Τώρα εντάξει, εξαρτάται σε ποιο σημείο. Βάζετε ντομάτες εκεί. Κατά μέσο όρο σας λέω είναι 5 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβή φθηνή. Όχι. Τα 5 ευρώ είναι μια λογική τιμή. Απλά δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε δηλαδή ότι το ποσολόγιο είναι 7 ευρώ, ας πούμε, στα προηγούμενα νησιά. Και 8. Όχι, όχι. Εδώ στη Μύκονο, δηλαδή μπορείτε στην παραλία, σας λέω τώρα, στην παραλία κάτω στη Μύκονο, που είναι, αν θέλετε, και η βιτρίνα της Μυκόνου, είναι 5 ευρώ η χωριάτικη σαλάτα. Οι τιμές είναι αναγραφόμενες στους καταλόγους. Εντάξει, η Μύκονος τώρα είναι ένα νησί για όλα τα βαλάντια. Για όλους, έτσι, όταν πάνε για όλους, όπως τα λέτε, για όλους. Άμα θέλεις να φας ακριβά, θα φας ακριβά. Αν θέλεις να φας κανονικότατα, με την οικογένειά σου κλπ. Υπάρχουν οι ταβέρνες, υπάρχουν τα εστιατόρια και μέσα στην πόλη και εκτός πόλεως σε παραλίες. Ωραία. Που είναι οι τιμές προσιτές. Κάναμε αυτή την ερώτηση και στους συναδέλφους σας, ενώ με τον δήμαρχο της Πάρου, με τον αντιδήμαρχο της Σαντορίνης και πριν. Θέλουμε και εσάς να την κάνουμε αυτή την ερώτηση. Μια οικογένεια με 4 άτομα, δηλαδή ενώ πατέρας, μητέρα και 2 παιδιά. Πόσο θα ξοδέψουν για να πάνε διακοπές στη Μύκονο, όχι σε φιλικό σπίτι, να πούνε ότι πάμε φέτος στη Μύκονο 10 μέρες σε ένα ξενοδοχείο, θα είναι το κοστολόγιο πάνω από 600 ευρώ ή όχι? Πολύ λιγότερο, να σας πω. Λιγότερο κάτι στη Μύκονο. Πολύ λιγότερο. Μας, να σας πω έχει γιατί. Ενδιαφέρον αυτό, για να το ακούσω. Να σας πω γιατί. Καταρχάς με 50 ευρώ βρίσκεις ένα διαμέρισμα στη Μύκονο που είναι για όλη την οικογένεια. Δηλαδή 4 άτομα. Άρα 50 άτομα επί 10, 500. Ναι, μισό λεπτό. 10 μέρες. 10 μέρες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Για 10 μέρες, ναι, εντάξει, ναι, είναι λίγο παραπάνω.
Αυτό σα το είπατε 7 μέρες, γι' αυτό δεν 10 μέρες. Πόσο είναι το κοστολόγιο? 10 μέρες, 500 ευρώ οπωσδήποτε είναι για όλη την οικογένεια. 500 ευρώ πρέπει να είναι το δωμάτιο. Η διαμονή λοιπόν. Το κατάλληλο. Μιλάμε τώρα για high season, δεν μιλάμε για τώρα. Για μιλάμε για Ιούλιο-Αύγουστο. Που πάνε όλος ο κόσμος, πάει η Ελλάδα διακοπές. Ναι. Τώρα είναι πολύ λιγότερο. Σας λέω όμως Ιούλιο-Αύγουστο είναι περίπου 500 ευρώ οι 10 μέρες, 50 ευρώ για όλη την οικογένεια. Ωραία. Τα εισιτήρια, Πηγιανέλα. Τα εισιτήρια εκεί έχουμε θέμα. Πράγματι εκεί έχουμε θέμα. Είναι πανάκριβα. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και θα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθούν οι ναύλοι των εισιτηρίων, διότι και τα αεροπλάνα είναι ακριβά και τα πλοία είναι ακριβά επίσης. Οπωσδήποτε πρέπει να μειωθούν. Μάλιστα, για να πάμε στο προηγούμενο. Το εστιατόριο μπορείς κάλλιστα να βρεις και με 10 ευρώ το άτομο και με 20 ευρώ ανάλογα τι θέλεις. Ωραία, άρα με 10 ευρώ το άτομο επί 10 μέρες 400 για το φαγητό. Αλλά ποιο φαγητό όμως, μία φορά να τρώνε την ημέρα ή να τρώνε 2 και 3 φορές μια οικογένεια? Εντάξει, εξαρτάται τι θέλεις να βρεις στις διακοπές, εξαρτάται. Τώρα αυτό είναι, εντάξει, είναι πολύ υποκειμενικό να σας το πω εγώ. Μπορείς πάντως έχει ταβέρνες που πάνε οικογένειες εδώ και είναι πολύ καλές οι τιμές. Εμείς αυτό θέλουμε από εσάς, να μας δείξετε, γιατί αυτό προσπαθούμε σήμερα να δείξουμε στον κόσμο. Σε ποια μέρη όντως μπορεί κάποιος να πάει έστω και με τα λιγότερα χρήματα, διότι και τα 500 ευρώ εδώ που τα λέμε, κύριε Κουσοφανά, εντάξει, μας ακούει ένας άνεργος, μας ακούει ένας ο οποίος έχει πρόβλημα, είναι ένας μισθός. Είναι άδικο αυτό που κάνουμε, αλλά από την άλλη πλευρά όμως είναι το ρεπορτάζ. Θα σας πω κάτι. Εάν, σας είπα και πριν, εάν έρθουν τώρα που δεν είναι γεμάτη η Μύκονος, υπάρχουν άλλες τιμές. Εντάξει, μπορεί να έρθει στη Μύκονο. Εγώ ξέρω, παιδιά, νέους, αν στο που έχουν πάει στη Μύκονο, με συγχωρείτε. Με σκηνή στη Μύκονο. Πάνε στη Μύκονο, βάζουν κάπου τη σκηνή τους σε ένα κάμινγκ σε μια παραλία. Ναι. Απλά αφήνουν τα πράγματά τους μέσα, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα για να τους κλέψουν και κυκλοφορούν. Ναι, με 10 ευρώ είναι το αντίσκηνο. Ναι. 10 ευρώ την ημέρα. Μπορείς να βρεις και αυτό τον τουρισμό, βεβαίως. Υπάρχουν 2 κατασκηνωτικά κέντρα εδώ στο νησί που είναι 10 ευρώ, ή το 10 ευρώ νομίζω είναι το αντίσκηνο. Εκεί μπορεί να μείνεις, ας πούμε, με τις 10 μέρες με 100 ευρώ. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Αυτό είναι που σας λέω. Μια οικογένεια τώρα θα ήταν δύσκολο, να πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία, σας λέω, γιατί είναι και μέσα σε παραλίες αυτά τα κατασκηνωτικά κέντρα. Το ένα είναι στο Paradise και το άλλο είναι στην Παράγκα. Είναι πάρα πολύ καλά και έχει καλές υποδομές εκεί. Ωραία. Ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο πριν κλείσουμε. Ναι, κύριε Κουσοφανά. Ναι, ήθελα να σας πω ότι ευτυχώς, γιατί αυτό ήθελα να μείνει μέσα, ότι εμείς στο θαλάσσιο τουρισμό ευτυχώς τα πάμε πάρα πολύ καλά, και εννοώ τα κουραζερόπλια μας, που φέτος θα έρθουν γύρω στα 600 κουραζερόπλια. Για όλη τη χρονιά μιλάμε. Και επίσης οι ναυλωμένες πτήσεις από το εξωτερικό με νέους προορισμούς, όπως είναι η Τουρκία που θα έχει καθημερινή πτήση από Κωνσταντινούπολη σε Μύκονο, καθημερινή πτήση από Ισραήλ σε Μύκονο, καθημερινή πτήση σχεδόν από Λίβανο σε Μύκονο. Είναι αυτές οι νέες οι νέοι προορισμοί που πραγματικά έχουν δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και βέβαια όλα αυτά που, όπως σας είπα και για την πρωτιά μας στη Μύκονο με τις αφήξεις στα αεροδρόμια, δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν γι' αυτό. Λοιπόν, αν χαίρεται κατά ποια ερώτηση πάνω και Θάνο, για να πάμε σε Skype, σε σύνδεση Skype, να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Κουσοφανά. Πάντως για τις γαλάδιες σημαίες, επειδή άκουσα το ρεπορτάζ σας, εγώ σας λέω ότι εδώ στη Μύκονο, αν γίνει πραγματικά μέτρηση και σε όλες τις παραλίες, πρέπει να πάρει 50 γαλάζιες σημαίες η Μύκονος. Μπορεί και να είναι και έτσι, δεν αμφισβητούμε αυτά που λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Καλό σας, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, πάμε σε Skype σε λίγο. Θα έχουμε σύνδεση μέσω Skype πριν περάσω στα επόμενα βίντεο, γιατί έχουμε πει σήμερα να δείξουμε και τρόπους μπορεί να κάνει κάποιος φθηνές διακοπές και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όπως αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος. Στο αντίσκηνο. Ναι, και αυτό γίνεται. Γιατί όχι, το κάνουμε. Όχι, άμα. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι κάποιοι νέοι που σου λέει, γιατί να μην πάω στο Paradise, στη Μύκονο, γιατί να μην πάω κι εγώ εκεί που χορεύουν, ξέρω εγώ κλπ. Θα πάμε με αντίσκηνο και θα τη βγάλουμε με σουβλάκι. Με 5 ευρώ τη μέρα. Πάνω τι λες. Εντάξει, θα γίνουν ξανά επίκαιροι και χρηστικοί τρόποι που
Η καλοζωία των προηγούμενων δύο δεκαετιών μας τους είχε απομονώσει και τους είχε απορρίψει. Γιατί δεν δείχνετε τον Πάνο αφού μιλάει, ρε παιδιά? Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα Λεβέντη, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων. Σύνδεση μέσω του Skype. Καλησπέρα σας, κύριε Λεβέντη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας από το όμορφο Πήλιο. Α, είστε στο Πήλιο, είστε σε ορεινό μέρος τώρα, φαντάζομαι. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Α, είστε δίπλα στη θάλασσα. Το Πήλιο έχει και θάλασσες, έχει πολλές. Είναι έχει το μισό νησί. Εντάξει, έτσι το λένε. Το ξέρω, έχω επισκεφθεί το Πήλιο χειμώνα περισσότερο, όχι τόσο πολύ καλοκαίρι. Έχετε εξαιρετικές παραλίες. Αλλά τι γίνεται φέτος, πώς τα βλέπετε εσείς? Δύσκολα. Τα βλέπουμε δύσκολα, ειδικά περιοχές οι οποίες εξαρτώνται άμεσα με τον, με τον ελληνικό τουρισμό, δηλαδή με τους. Με την Ελλάδα που περιμένουμε τους Έλληνες, ειδικά οι περιοχές, όλες αυτές, όχι μόνο το Πήλιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει με πάρα πολλές αυξημένες κρατήσεις. Είμαστε οριακά, και ενώ τα νησιά μας κρατάνε την περσινή τους δύναμη, η οποία τελικά ήταν μια αύξηση της τάξης του 2-3% μέχρι τώρα, και όταν λέω το νησιά μας είναι Σκιάθο, Σκόπελο και η Αλόνισο, η υπόλοιπη Θεσσαλία, γιατί έχουμε εικόνα από την Θεσσαλία, τα πράγματα όσον αφορά την ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ άσχημα, δεν το συζητάμε. Όσο αφορά την ξένη αγορά, λόγω του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλο, υπάρχει μια κίνηση μεμονωμένων. Αυτό θα πρέπει να το μεταφέρουμε και σε όλη τη χερσαία Ελλάδα. Δηλαδή κάπως έτσι είναι τα πράγματα παντού. Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική ιδιαιτερότητα για την Χαλκιδική, γιατί και για την Πελοπόννησο, αλλά και εκεί αναπεριοχή σε περιοχή τα πράγματα δείχνουν ότι βαδίζουμε στα περσινά επίπεδα. Εσείς με τις τιμές σας εκεί ως ξενοδόχοι της Μαγνησίας. Ναι. Για να έρθει κάποιος τώρα το καλοκαίρι, μια οικογένεια, βέβαια είναι καλύτερα για εσάς επειδή δεν έχετε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και το θέμα του κόστους της μετακίνησης για να έρθει κάποιος από την Αθήνα στο Πήλαιο ή και από άλλες περιοχές. Με τις τιμές σας φέτος τι έχετε κάνει? Πόσο θα βρει κάποιος ένα δωμάτιο δίκλινο για να αρχίσουμε από τα ζευγάρια και μετά να πάμε και στις οικογένειες? Χαμηλότερη τιμή. Ναι, ξεκινάμε αυτή την περίοδο τώρα που μιλάμε. Ξεκινάμε από 25 ευρώ το δείπνο δωμάτιο με πρωινό. Σε ξενοδοχείο, έτσι? Ναι, σε ξενοδοχείο. Πάντα μιλάω για ξενοδοχείο και μιλάω για ενός και δύο αστεριών. Τρία με τέσσερα αστέρια οι τιμές είναι γύρω στο 45 με 55 ευρώ. Και πάνω από, πάμε στα ορισμένα τεσσάρια και πεντάρια και ειδικά παραδοσιακοί ξενώνες, όπου οι τιμές, ο μέσος όρος είναι γύρω στα 85 ευρώ. Αυτό είναι το δίκλινο σε ένα απλό δωμάτιο. Πάρα πολλά ξενοδοχεία έχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις, σουίτες, δίνουν μετά με φαγητό. Τζακούζι, σπα και όλα αυτά. Εντάξει, ναι. Αυτά είναι για άλλα βαλάντια, όχι για το... Αλλά οι χαμηλότερες τιμές ανεκατηγορία είναι αυτές και θα πρέπει να σημειώσουμε, δυστυχώς για μας, αλλά έτσι είναι όμως ο ανταγωνισμός, ευτυχώς για τους πελάτες μας, οι τιμές είναι γύρω στο 35 με 40% κάτω από τις τιμές του 2010. Αυτό έχει μεγάλη σημασία που λέω. Δηλαδή είμαστε στα όρια των χαμηλών τιμών, αλλά αυτό είναι προς όφελος της ελληνικής αγοράς αλλά και της ξένης, γιατί έχουν τη δυνατότητα και οι Έλληνες να έρθουν στην περιοχή μας και ειδικά στη Μαγνησία, όπου είναι πολύ φιλική και είναι από τους πρώτους προορισμούς. Δεν το συζητάμε για το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, διότι συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα. Έχει πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι είναι στο κέντρο της Ελλάδος, και το μόνο κόστος είναι το να έρθει κάποιος εδώ πέρα, είναι η βενζίνη και τα διόδια. Ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα. Έχετε αυτό το πλεονέκτημα σε σχέση με τα νησιά, όπου είναι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και ανεβαίνει πάρα πολύ η τιμή. Φυσικά και οι τιμές, όπως είπαμε πριν, Πάνο Παναγιωτόπουλε και Θάνο Λέκα, στα εστιατόρια στα νησιά. Διότι δεν φαντάζομαι ότι στο Πήλαιο η χωριάτικη σαλάτα θα έχει 8 ευρώ. Κοιτάξτε, δεν μας το πείτε κι εσείς αυτό. Όχι. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, και όταν λέω οικογενειακές,
δεν έχουν την έννοια της, ξέρετε, ανοίγω να τα αρπάξω και να φύγω. Άρα αυτό κάνει τον οικογενειάρχη, επαγγελματία, να είναι υπεύθυνος. Τυχόν τέτοιες περιπτώσεις απομονώνουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι οι ξενοδόχοι, συστήνοντας τους πελάτες ότι θα πάτε εκεί, θα φάτε καλά, θα φάτε οικονομικά. Αυτό λοιπόν η φιλιορίτικη οικογένεια, γιατί εκεί βασίζεται η γαστρονομία σε εμάς, είναι οι τοπικές συνταγές, είναι αυτό το τοπικό που θέλουμε να βγάλουμε, γιατί και αυτή είναι και η διαφορετικότητα της περιοχής μας. Το να ξαπλώνεις και το κεφάλι σου να είναι στα χιόνια και τα πόδια σου στη θάλασσα, δεν μπορείς να το βρεις πουθενά, εντάξει. Άρα λοιπόν όλη αυτή τη διαφορετικότητα τη βγάζουμε, και τη βγάζουμε και στις τιμολογιακές πολιτικές, και τη βγάζουμε και στο ότι είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε διαφορετικοί. Εγώ εντάξει, κρατάω τα 25 ευρώ που μου είπατε για το δίκλινο δωμάτιο. Κρατήστε τα για τώρα. Για τώρα. Αυτό το 25, και να το δείξουμε σε λίγο και στο σούπερ που θα παίζει από κάτω στην εκπομπή. 25 ευρώ το δίκλινο στο πύλιο τώρα. Ακριβώς τώρα. Και θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Ναι, ολοκληρώστε κύριε. Ναι, από εκεί και πέρα θα θέλω να πω ότι η τιμή αυτή σταδιακά ανεβαίνει και περισσότερο θα έχουμε μια τιμή της τάξης του 25, θα γίνει 35, εκεί είμαι στα μέσα περίπου Ιουλίου. Εντάξει, ωραία, αυτό είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε και κάτι άλλο. Και αυτό πάει και μια ερώτηση προς εσάς. Υπάρχουν εστιατόρια που πας να φας και πληρώνεις το πιάτο 25 και 30 ευρώ και σου φέρνει ένα τεράστιο πιάτο με μια γαρίδα στη μέση. Ναι. Έτσι. Και με τα ίδια ακριβώς χρήματα πας σε μια παραδοσιακή ταβέρνα, για παράδειγμα στο Πύλιο, μπορεί να είναι και σε άλλη περιοχή, που με 25 ευρώ έχει σκάσει. Τώρα, για πείτε μου λοιπόν, τι συμβαίνει? Θα προτιμήσουμε να φάμε την γαρίδα μέσα σε ένα πιάτο με 25 ευρώ, γιατί εκεί τι πληρώνεις? Πληρώνεις την τέχνη, πληρώνεις το σεφ που σου έχει φτιάξει το πιάτο αυτό, πληρώνεις το μέρος που είναι το συγκεκριμένο εστιατόριο και πληρώνεις ότι είναι και κυριλέ. Υποτίθεται το περιβάλλον. Αν έχεις για κυριλέ χρήματα, κοινώς για εφέ, που ο Έλληνας σήμερα δεν τα έχει, κάνεις αυτό που λέμε τη σπατάλη. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ο Έλληνας να είναι της πατάλης. Δεν δύναται. Εδώ δεν είναι θέμα βούλησης, είναι θέμα δυνατότητας πια, ότι δεν υπάρχει. Και καλό θα είναι να ακολουθηθεί το μοντέλο που βλέπαμε και περιγελούσαμε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, που βλέπαμε τους τουρίστες να κοιτάζουν τον τιμοκατάλογο πριν μπουν στο κατάστημα εστίασης. Και λέγαμε, κοίτα να δεις τη γύφτη που είναι αυτή και... Ναι. Και πόσο έχει πιο... αφού ήρθες τουρισμό τώρα, θα χαλάσεις. Πάνω. Τα πάντα είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Αυτά τα καλά και γκουρμέ, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία έχουν αυτά τα πανάκριβα πιάτα... Ναι, αλλά λίγο φαγητό. Όπως. Από τη στιγμή που γεμίζουν τα τραπέζια τους, έστω και αν πουλάνε 25 ευρώ τη γαρίδα, μπορεί να θα εξακολουθήσουν να την έχουν 25, μπορεί και να ανεβάσουν την τιμή. Αν δουν ότι με 25 ευρώ ένα μεγάλο πιάτο με λίγο φαγητό, έτσι, εκλεπτισμένο και εξειδικευμένο, δεν γεμίζουν τα τραπέζια τους, θα αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές. Είναι καθαρά θέμα. Απευθύνονται σε άλλο κοινό. Όπως απευθύνονται και τα διαμάντια, ας πούμε, ο χρυσός και τα λοιπά σε άλλο κοινό και έχουν υψηλές τιμές, έτσι και αυτά τα εστιατόρια απευθύνονται σε άλλο κοινό. Δεν απευθύνονται στο μέσο τουρίστα, απευθύνονται σε τουρίστες υψηλής οικονομικής δυνατότητας. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά θα μας ακούει κάποιος άνεργος ο οποίος πεινάει αυτή τη στιγμή και θα λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, εγώ θέλω να χορτάσω. Δεν θα πάει σε αυτό το... Άρα αυτό είναι η γεύση λοιπόν. Ναι, είναι... Η γαρίδα που σου φέρνει είναι η γεύση. Περισσότερο ναι. Έτσι, κάτι εξειδικευμένο που αφορά πολύ εξειδικευμένο κόσμο. Ωραία. Τρία νησιά, η Μήλος, η Ρόδος και η Κος, βρίσκονται στη λίστα με τους πιο φθηνούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με έρευνα του αμερικανικού ιστότοπου Price of Travel. Θα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί για ποιο λόγο αυτά τα τρία νησιά βρίσκονται στη λίστα με τους πιο φθηνούς προορισμούς της Ευρώπης. Να το δούμε. Μήλος, Ρόδος και Κος βρίσκονται στη λίστα με τους πιο φθηνούς προορισμούς της Ευρώπης μετά από έρευνα του αμερικάνικου ιστότοπου Price of Travel, τον οποίο επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του συγκεκριμένου διάσημου site, τα τρία πανέμορφα ελληνικά νησιά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για φθηνές και ξέγνιαστες διακοπές στη χώρα του ηλίου και του απέραντου γαλάζιου.
Η λίστα περιλαμβάνει 14 συνολικά προορισμούς, ενώ στον καθένα ξεχωριστά οι ειδικοί του Price of Travel έχουν φροντίσει να βρουν μεταξύ άλλων και τις τιμές των πιο φθηνών καταλυμάτων που υπάρχουν, αφού η διαμονή είναι τις περισσότερες φορές το πιο δαπανηρό έξοδο. Έτσι, σύμφωνα με τη λίστα, η Κος, η νησί του Ιπποκράτη, όπως είναι επίσης γνωστή, βρίσκεται στην 5η θέση, αφού σε περίοδο υψηλής τουριστικής επισκεψιμότητας, όπως είναι ο μήνας Ιούλιος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν δίκλινα δωμάτια με μόλις 45,50 ευρώ. Επίσης, στα χαρακτηριστικά αναφέρονται και τα φτηνά αεροπορικά εισιτήρια που μπορεί να βρει κάποιος από Γερμανία και Ιταλία. Στην 6η θέση της λίστας με τους πιο φθηνούς τουριστικούς προορισμούς είναι η Μήλος, η οποία είναι ευρέως γνωστή εκτός από τις μαγευτικές της παραλίες και από το πανέμορφο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου, που βρέθηκε το 1820 και βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Στο νησί υπάρχουν δίκλινα δωμάτια με τιμή 49 ευρώ, ενώ φθηνά είναι και τα αεροπορικά εισιτήρια, είτε με απευθείας πτήσεις από διάφορα σημεία του κόσμου, είτε μέσω του εθνικού αερολιμένου. Στην ένατη θέση είναι η Ρόδος, η νησί των Ιππωτών, το οποίο όπως αναφέρει το site είναι ο αγαπημένος προορισμός Άγγλων, Γερμανών, Ιταλών και Σκανδιναβών. Στη Ρόδο όσοι ενδιαφέρονται για φθηνά δωμάτια μπορούν εύκολα να βρουν, αφού τα δίκλινα ξεκινούν από 54,60 ευρώ. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η παραλία του Ούλτσινη στο Μαυροβούνιο, στη δεύτερη θέση η παραλία Sunny Beach στη Βουλγαρία, στην τρίτη η Άγιοι 40 της Αλβανίας και στην τέταρτη θέση η παραλία Μαμάια στη Ρουμανία. Στην έβδομη θέση η Τενερίφη στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, στην ένατη η Αντάλια της Τουρκίας, στη δέκατη το Σπλίτ της Κροατίας, ενώ στη 14η θέση το παραθαλάσσιο Μπένιντρομ της Ισπανίας. Λοιπόν, όπως είδατε, μπαίνει και η Αλβανία στο παιχνίδι με φθηνούς προορισμούς εκεί στους Άγιους 40 και κάτι άλλες περιοχές. Θα το σχολιάσουμε άλλη φορά αυτό. Ήθελα να σας πω ότι σήμερα είπαμε να δείξουμε, να πούμε και κάποιες, να δείξουμε κάποιες προτάσεις για φθηνές διακοπές. Τις έχω εδώ μπροστά μου, έτσι όπως τις έχουμε καταγράψει. Και φυσικά δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτά. Θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ την επόμενη εβδομάδα. Συμβουλές για φθηνές διακοπές. Αυθημερών δίνει πρώτη συμβουλή. Για όσους δεν έχουν δυνατότητα να ξοδέψουν χρήματα για διενυκτερεύσεις, τοπικά τουριστικά γραφεία και εκτέλ οργανώνουν μονοήμερες αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς με αρκετά ελκυστικές τιμές σε σχέση με το κόστος βενζίνης. Μπορείτε να πάρετε μια ανάσταση δροσιάς αναζητώντας πληροφορίες στα τουριστικά γραφεία της περιοχής σας. Τι λέει ουσιαστικά, άσε το αυτοκίνητο στην άκρη και πήγαινε στις πουλμανάκι, το οποίο είναι το εισιτήριο, ξέρω εγώ, 4-5 ευρώ. Που το κάναμε τη δεκαετία του 80 ως Έλληνες, οι μικροαστοί, το κάναμε. Στο Περιστέρι υπήρχαν 5-6 γραφεία τέτοια και όλοι έχουν κάνει μπάνιο. Στα Καμένα Βούρλα και στη Λούτσα. Αλίμονο, δεν είναι κάτι μακριά από τον Έλληνα. Αρτέμιδα, ναι. Συμβαίνει και τώρα, όσο πει το πλήστο νόμο σε. Δημότης του Ηλίου είμαι κι εγώ, όχι των νέων ηλιοσίων. Λοιπόν, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Κάμπινγκ είναι τη δεύτερη λύση. Το κάμπινγκ είναι από τους πιο φθηνούς προορισμούς για διακοπές. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 150 οργανωμένα κάμπινγκ, όπου μπορείτε με μια σκηνή και καλή παρέα να περάσετε υπέροχα. Στα περισσότερα κάμπινγκ λειτουργούν εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Να σας θυμίσω το κάμπινγκ του Σίμου στην Ελαφώνη, από τα πιο γνωστά. Πολύ γνωστά. Με φθηνά προϊόντα προς τους κατασκηνωτές, ενώ υπάρχουν δραστηριότητες για να γεμίσει η μέρα. Αρκετά κάμπινγκ μαζεύουν πολύ νεολαία και οι διακοπές γίνονται καλύτερες και από τους πιο top προορισμούς. Και για όσους δεν συμπαθούν τις σκηνές, πολλά κάμπινγκ νοικιάζουν τροχόσπιτα και τροχοσκηνές σε προσιτές τιμές. Ενδεικτικά, μια βραδιά σε ένα κάμπινγκ μπορεί να κοστίσει από 3 έως 10 ευρώ. Συν τα τροχόσπιτα, κάποια άλλα κάμπινγκ έχουν και τροχοβίλες, έχουν και δωμάτια. 20. Ευρώ και εκεί είναι, καμιά φορά είσαι full κομπλέ σε ένα κάμπινγκ. Full κομπλέ, με νοικιασμένο εξοπλισμό από εκεί. Τροχόσπιτο ή σκηνή. Τροχόσπιτο. Υπάρχουν και τροχοβίλες, δηλαδή κάποια κάμπινγκ χωρίζουν. Σου λέει πόσα θες να ξοδέψεις. Σουίτα του κάμπινγκ. Ναι, όπως το λες. Σουίτα του κάμπινγκ. Online booking δίνει την επόμενη συμβουλή. Όσοι επιμένουν σε προορισμούς με ξενοδοχεία μπορούν να βρουν πολύ καλές προσφορές
σε ιστοσελίδες online κράτησης. Και είναι αλήθεια αυτό. Στις ιστοσελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε πιο φθηνά δωμάτια που αν τα κλείνατε τηλεφωνικώς, για να προσέξουμε αυτό, το κόστος της κάθε βραδιάς θα ήταν διαφορετικό. Επί τούτου, να δώσω μία συμβουλή. Ναι. Επί τούτου. Βρίσκεις ένα ξενοδοχείο. Βρίσκεις μία τιμή online που είναι ας πούμε 50 ευρώ. Βρίσκεις τα στοιχεία πάλι από το ίντερνετ του ξενοδοχείου. Παίρνεις τηλέφωνο και λες. Στα 50 ευρώ που θα δώσω είναι η προμήθεια και του τάδε site. Ναι. Τι τιμή θα μου κάνεις? Απλά πράγματα. Μπαμ μπαμ, 5 ευρώ θα κερδίσεις. Επί πόσες μέρες, γιατί αυτά να μην τα τοποθετήσει κάπου αλλού. Απλές τακτικές, γρήγορες και έξυπνες. Web deals, μάλλον αυτό αναφέρεις. Άλλος ένας τρόπος έβρεσης. Α, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Άλλος ένας τρόπος έβρεσης, ναι, προσφορών και ευκαιριών είναι τα web deals. Σε ιστοσελίδες προσφορών μπορείτε να βρείτε προσφορές από ξενοδοχεία για διακοπές σε τιμές που κερδίζετε μέχρι και 50% του κόστους των διακοπών. Κάθε λίγες μέρες ξενοδοχεία βγάζουν τις προσφορές τους σε ιστοσελίδες προσφορών και εσείς μπορείτε να αγοράσετε κάποιο κουπόνι προσφορά. Υπάρχουν τέτοια deals στο διαδίκτυο, παίρνεις και τα αγοράζεις. Έχει κάποιες προϋποθέσεις βέβαια από κάτω, αλλά όσοι έχουν πάρει, και πρέπει να ελέγξεις και την εγκυρότητα του διαδίκτυου. Όχι ότι να είναι deals αγόρασα. Προσέ, λίγο θα πάμε και να τελειώσουμε με την εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Εγώ μία πρόταση έχω να κάνω. Ναι. 1,5 εκατομμύριο ανέργους έχω. Ακούσαμε σήμερα ότι υπάρχει πρόβλημα και διαφορά τιμολόγησης ξένων τουριστών και Ελλήνων. Εγώ θα άνοιγα μία ιστοσελίδα αν δεν είχα δουλειά, η οποία θα έβλεπε τις προσφορές στο εξωτερικό, μέσω ίντερνετ, ίντερνετ έχουν όλοι πια, και θα πουλούσα αυτά τα πακέτα σε Έλληνες. Πού θες να πας, χι επισκέπτη, εκεί, πολύ ωραία. Τιμές ξεκινάνε από εκεί. Πράγματα υπάρχουν και κενά στην αγορά υπάρχουν. Mm-hmm. Θα μπορούσαν οι ίδιοι οι Έλληνες να εκμεταλλευτούν ακόμα και αυτή τη διαφορά πολιτικής προς όφελος και των Ελλήνων και των ιδίων. Αυτό που λέμε για ανεργία με γεμάτες καφετέριες. Αεργία είναι αυτό. Ας γίνω πάλι κακός εγώ. Ωραία. Θάνο. Εγώ εύχομαι να ακολουθήσουν όλοι το παράδειγμα της Μυκόνου. Όλα τα νησιά που ακούσαμε έχει 120% αύξηση στις αφίξεις. Και να έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν, γιατί η αποτύπωση της καλής ή κακής τουριστικής σεζόν έρχεται το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, που εκεί τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Δεν υπάρχουν πλέον οι τουρίστες, δεν υπάρχει χρήμα να κινηθεί μέσα στην αγορά και ό,τι κινείται είναι αποκλειστικά από Έλληνες. Κάποιοι λένε ότι οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβρη. Σίγουρα, είναι πιο... έχω κάνει διακοπές το Σεπτέμβρη και έχει πολύ καλύτερες τιμές, πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση. Μπορείς με πολύ λίγα χρήματα να περάσεις διακοπές βασιλικές, κάτι που θα ήταν απαγορευτικό τον Αύγουστο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Να είσαι καλά. Σήμερα, εμείς κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό με τον τουρισμό και φυσικά με τις παραλίες το επόμενο Σάββατο με περισσότερο ρεπορτάζ και φυσικά θα σας δείξουμε το επόμενο Σάββατο από το ρεπορτάζ ποιες είναι οι ακατάλληλες παραλίες. Διότι όπως προκύπτει υπάρχουν και κάποιοι κύριοι που διαφημίζουν την περιοχή τους και το μαγαζί τους. Ελάτε εδώ, έχω το beach bar, να κολυμπήσετε μπροστά, αλλά η παραλία δυστυχώς είναι ακατάλληλη. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Καλό σας απόγευμα.